Να σας πω τι αναφέρει σύμφωνα με πληροφορίες στο φύλλο αγώνα ο διαιτητής Κομίνη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Βίαιη εισβολή του Ιβάν Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο με συνοδεία ατόμων της προσωπικής του ασφάλειας. Βίαιη απόθεση του Ιβάν Σαββίδη στο Βασίλη Δημητριάδη. Mm-hmm. Λεκτική επίθεση του Λούμπος Μίχελ στον ίδιο τον Γιώργο Κομίνη με τη φράση «Έχεις τελειώσει». Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, σε απειλή σε αξιωματούχο του αγώνα, επισύρει ακόμα και υποβιβασμό ομάδας. Mm-hmm. Μετά από όλα αυτά, αποφάσισα να εισέλθω στα αποδυτήρια, διότι η κατάσταση που επικρατούσε δεν επέτρεπε την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Mm-hmm. Στα αποδυτήρια, ο κύριος Μινάς Λισάνδρου της ΑΕΚ μου είπε ότι οι παίκτες είναι τρομοκρατημένοι, ενώ έκανε αναφορά και σε κατοχή όπλου από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη, το οποίο είχα δει και εγώ. Για το σκορ, ο ρέφερι έγραψε πως ύστερα από διαβουλεύσεις με τους βοηθούς του κατακύρωσε τον γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ, αλλά η εισβολή του Ιβάν Σαββίδη έφερε τη διακοπή του μάτς. Αλλά αφού τα γράφει όλα αυτά, Ραμανώνη, διαιτητής, το πρόβλημά του μετά είναι ποιος θα πάρει το μάτς. Αφού γράφει όλα αυτά τα έσχη που γίνονται. Πρέπει να τα γράψει. Είναι δυνατόν να κατοκυρώνει το μάτς υπέρ κάποιας ομάδας. Ο διαιτητής έδωσε κατάθεση και στο τμήμα αθλητικής βίας, όπως και ο Βασίλης Δημητριάδης από πλευρά ΣΑΕΚ, όπως και ο Δημήτρης Σαραϊδάρης από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Έχει ξεκινήσει έρευνα. Έφυγε 2:20 το πρωί από το γήπεδο της Τούμπας. Έχουμε τα χαρακτηριστικά πλάνα. Mm-hmm. Ο διαιτητής Γιώργος Κομίνης, τον οποίο έκατσε η πιο δύσκολη φάση του πλανήτη. Είναι ήταν πάρα πολύ δύσκολη φάση. Εδώ λοιπόν, βλέπουμε εδώ είναι 2:20 το πρωί. Έπεσε το πρωί, στην περίπτωση τώρα κυριολεκτικά. Έτσι. Και έχει κάνει μια πολύ καλή διαιτησία μέχρι εκείνο το σημείο. Mm-hmm. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πως μετά από όλα αυτά που έγιναν εντός του αγωνιστικού χώρου Μανώλη, mm-hmm. μετά από 2 ώρες μέσα στα αποδυτήρια και διαβουλεύσεις κλπ, τελικά κατακυρώνεται τον γκολ υπέρ του ΠΑΟΚ. Το γκολ μετράει, αλλά ο αγώνας δεν ολοκληρώθηκε. Υπάρχει διακοπή. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά τα όσα έγιναν αναφέρει χαρακτηριστικά. Μετά τα όσα συνέβησαν σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, προετοιμάζει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την προστασία τόσο της ομάδας όσο και όλων των στελεχών και συνεργατών του από τις απειλές και τις επιθέσεις που δέχτηκαν και δέχονται. Σύντομα αναμένεται να υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις επί των θεμάτων αυτών, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ ετοιμάζει φάκελο και η ΠΑΕ ΑΕΚ με όλα τα στοιχεία. Θα τα στείλει σε ΕΠΟ, FIFA και UEFA. Ακόμη ένα μάτς που θα παιχτεί στις δικαστικές αίθουσες. Κράτησε πολύ χαμηλούς τόνους από ό,τι καταλάβαμε όλοι. Ναι, συμφωνώ. Σε όλα το σημείο. Και μπράβο της που κρατήθηκε, γιατί δεν είναι εύκολο, ξέρεις, σε ένα τέτοιο μάτς, με τέτοιες εξελίξεις, Μαρία, να κρατηθείς σε ένα επίπεδο.